Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα με το υποσυζήτηση σχέδιο νόμου θεσμοθετεί τη ληστεία των εργαζομένων αποσκοπώντας την ξεκάθαρη χρηματοδότηση του κεφαλαίου. Χαρίζει ηλικιώδη ποσά στις μεγάλες επιχειρήσεις για να τζογάρουν χωρίς στους ίδιους τους εργαζόμενους να εγγυάται κανείς για το αν ή για το πότε αλλά και πώς η σύνταξη θα πάρουν. Βέβαια, το τζογάρισμα των εισφορών των εργαζομένων στα συνταξιδιωτικά τους ταμεία δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Ήταν διακαθής πόθος του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του σε κάθε μεριά του πλανήτη και όλοι σας βάλατε το χεράκι σας βήμα-βήμα μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία να το υλοποιήσει και στη χώρα μας. Το σημερινό τερατούργημα δεν είναι γέννημα μιας νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης όπως ισχυρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Έβαλαν το χεράκι τους όλες οι κυβερνήσεις, όπως και αν αυτό αποκαλούνται δεξιές, κεντρώς, αριστερές, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκο ΣΥΡΙΖΑ, με ενορχιστρωτή φυσικά την ελληνική αστική τάξη, το μεγάλο κεφάλαιο. Σαν αιτία αυτού του ξυλώματος, η κυβέρνηση επικαλείται τη γύρανση του πληθυσμού. Είναι ένα εξαιρετικά βολικό άλοθη. Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα όμως, όπως και το τζογάρισμα των αποθεματικών, δεν έλυσαν ούτε μπορούν να λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα. Οι κοινωνίες όντως γερνάνε. Το φαινόμενο όμως αυτό έχει λόγους και αιτίες. Τα αίτια της υπογεννητικότητας δεν μπορούν να αναζητηθούν έξω από το ίδιο το σύστημα και τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Αυτός είναι που καταδικάζει τα νέα ζευγάρια σε ανασφάλεια, χωρίς εισόδημα και αδυναμία στήριξης της οικογένειας. Ενώ η φροντίδα του για τους γυραιότερους αρχίζει και τελειώνει σε απάνθρωπες αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και σε ιδιωτικοποίηση της όποιας πρόνοιας. Και αυτές είναι οι συνθήκες που δημιουργεί η πολιτική σας, η πολιτική όλων σας. Αφήστε λοιπόν τα κροκοδίλια δάκρυα. Το Πασόκ Κινάλ κατηγορεί σήμερα την κυβέρνηση ότι ευνοεί μόνο τις εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές, τους προνομιακούς συνομιλητές της, όπως λέει. Όμως, ο νόμος ΡΕΠΑ το 2002 του Πασόκ ήταν, όταν με αξιοθαύμαστη επαγγελματικότητα έβαζε την ιδιωτική ασφάλιση ως ένα βασικό πυλώνα του συστήματος. Το Πασόκ επίσης ήταν που έβλεπε τη Νέα Δημοκρατία να νομοθετεί πάνω στους νόμους ΡΕΠΑ, όπως αντίστοιχα και αυτοί με τη σειρά τους χρησιμοποίησαν τον νόμο Σιούφα. Το Πασόκ ήταν κάθε στιγμή έτοιμο να συνεισφέρει στην αλυσίδα παραγωγής αντιασφαλιστικών νόμων. Κάποτε το Πασόκ διαφήμιζε το διάλογο με τους εργαζόμενους για την εθελουσία παράταση του ενεργού επαγγελματικού βίου και εργασιακού βίου. Ήταν τότε που ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου έλεγε «Η παράταση του χρόνου επιβίωσης του κάθε ατόμου ανοίγει νέες ευκαιρίες αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Μετά τα 60, μετά τα 70 υπάρχουν ακόμα παραγωγικά χρόνια. Αυτή ήταν η πολιτική σας τότε, αυτή είναι και σήμερα». Και έρχεται η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει. Το χαλί στρωμένο από τα νομοθετήματα του 2014 της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά που τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα της επικουρικής ασφάλισης τον μετέτρεπαν από σύστημα καθορισμένων παροχών σε σύστημα καθορισμένων εισφορών. Βαθιά υπόχρεο το εντάσσει ατόφια στον λεγόμενο νόμο Κατρούγκαλου. Εφαρμόζει και τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, που σημαίνει ότι οι συντάξεις δίνονται ανάλογα με την οικονομική κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται το ταμείο, χωρίς να υπάρχει εγγύησης για αυτές. Και σήμερα, πίσω από το πυροτεχνήματα περιπολιτικών Πινοσέτ, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη στήριξη των επαγγελματικών ταμείων που έφερε ο νόμος ΡΕΠΑ του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια στήριξε η Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου, το ασφαλιστικό πινοσέτ που ο ΣΥΡΙΖΑ χρεώνει αποκλειστικά στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτό των τριών πυλώνων που και η δική του κυβέρνηση προώθησε με τον νόμο Κατρούγκαλου και εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο και από σοσιαλδημοκρατικές και από νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις. Προσπαθεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιαστεί ως δύναμη φιλεργατική και προστάτης των εργασιακών δικαιωμάτων.
όμως δεν εξαπατά κανέναν. Ο ίδιος υπηρέτησε πιστά την πολιτική κεφαλαίου που επεδίωκε και επιδιώκει φθηνότερη εργατική δύναμη, χτύπημα εργασιακών ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Και φυσικά ο ενορχιστρωτής όλων αυτών των καταστροφικών για τους εργαζόμενους αντιασφαλιστικών νομοθετημάτων είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, ο ατομικός κουμπαράς που φέρνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία παραπέμπει απευθείας στη Λευκή Βίβλο του 2012. Έβαζε ως στόχο την κυριαρχία των ιδιωτικών ασφαλιστικών συστημάτων. Αναγόρευε την αποτελεσματικότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων σε ατομική υπόθεση του κάθε ασφαλισμένου, αλλά και τη σύνδεση της αύξησης του προσδόκιμου ζωής με την ανάλογη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, γιατί αλλιώς έλεγε «δεν βγαίνουμε». Και επειδή το ένα φέρνει τ' άλλο, είναι γνωστή και πρόσφατη η έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη γύρανση του πληθυσμού της Γυραιάς Ηπείρου. Εγκρίθηκε τον Ιούλιο που μας πέρασε. Χαρακτηρίζει ως βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική την ενεργό γύρανση, όπως αποκαλούν την παράταση του εργάσιμου βίου. Μετά τον εργάσιμο βίο θα καρφώνουν στους εργαζόμενους το καπάκι στο φέρετρό τους. Αυτή είναι η προοπτική που τους δίνουν. Λογικό δεν είναι αυτό με τις άθλιες συντάξεις που προδιαγράφουν? Ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της έκθεσης? Παράταση του εργάσιμου βίου, απόσυρση του κράτους από την όποια ευθύνη φροντίδας των ηλικιωμένων, ανάπτυξη κερδοφόρων δραστηριοτήτων για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών που έχουν ανάγκη οι ηλικιωμένοι. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ φυσικά την καταψήφισαν. Ποιοι την υπερψήφισαν? Οι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ Κινάλ. Ενώ οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίζοντας την έκθεση, τη δική τους αντεργατική νομοθεσία σαν κυβέρνηση, τοποθετήθηκαν βολικά με το λευκό. Πραγματικά, η ανάδειξη των φανερών και κρυφών στοχεύσεων του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου είναι ατέρμονη. Οι δε επιπτώσεις τους καταστροφικές για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, νέους αλλά και παλιότερους. Η κυβέρνηση πρέπει να βρει τοίχο μπροστά της. Είναι χρέος η αντίσταση των εργαζομένων, των συνταξιούχων, όλων αυτών που βιώνουν την εφαρμογή των αντιλαϊκών νόμων. Όπως όμως είναι χρέος και των εργαζομένων και των συνταξιούχων η αντίσταση και η αναχέτηση της κάθε αντιλαϊκής επίθεσης, εξίσου αναγκαία είναι βέβαια και η οργάνωση της πάλης, βάζοντας μπροστά τις σύγχρονες ανάγκες τις δικές μας και των παιδιών μας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν, είναι και θα είναι μπροστάρης σε αυτόν τον αγώνα.